Σήμερα έχει, παιδιά, 37 βαθμούς. Να είμαι και πάλι. Ανοίγω κουτάκι, βλέπω μέσα κόσμο και τι είναι όλα αυτά, ρε. Έχουμε και το γάμο της Νικολίνας αυτή την εβδομάδα. Φρενάρα στο τσάτ και χτυπάει το δίπλα αυτό και νομίζω. Αρμάνι. Ήρθαν και τα καφεδάκια. Γεια σου, γιαγιάκα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε από το air condition το τόσο πολύ που έχω βάλει. Δεν υπάρχει Αθήνα, δεν υπάρχει η ζέστη της, δεν υπάρχει η πίεσή της που νιώθω. Αλλά τέλος πάντων, σήμερα έχει, παιδιά, 37 βαθμούς. 37. Ο μόνος λόγος για να βγω από το σπίτι, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα ακυρώνω ειλικρινά, είναι η Άννα Ταβουλαρίδη. Γιατί μου έχει έτοιμο το πρώτο φόρεμα που φτιάχνουμε, οπότε πάω να το δω, να το πάρω. Και φυσικά έρχεστε κι εσείς μαζί μου. Κλασικά. Φτάσαμε. Μία που βγήκα χωρίς να σας δείξω τίποτα. Γιατί θέλει κάποιες έτσι μικρολαγούλες. Οπότε αύριο θα το πάρω. Αύριο θα σας το δείξω το φόρεμα. Τώρα ήρθα λίγο πολυντέκο να πάρω κάτι τελευταία που θέλει η Ειρήνη για τις μπομπονιέρες της Μπέμπας. Και όπως καταλαβαίνετε, ποια είναι Αθήνα. Ποια θα πάει να τα παραλάβει, ποια γίνεται νόνα, εγώ. Η γραμμή που πρέπει να ακολουθήσω είναι να βρω κουφέτα του ήλιο βασιλέματος, του sunset. Πώς θα τα ταιριάξω τώρα όλα αυτά σε παιδική μπομπονιέρα δεν ξέρουμε, αλλά θα πάμε σίγουρα στο ροζ. Ιδανικά θα ήθελα φούξια, αλλά ροζι της, πάει και με τα νύχια μου. Μετά βρήκα αυτό εδώ το πολύ ωραίο χρώμα, εδώ. Και τώρα δεν ξέρω αν το τρίτο θα είναι αυτό, αυτό ή κάτι έτσι σε κίτρινο περλέ. Δεν ξέρω. Πήραμε τα κουφέτα, πήραμε και τις κορδέλες, πήραμε και τα τούλια, έτοιμοι. Πάμε τώρα πάλι στα likes. Γιατί θέλω να σας δείξω και τα μαρτυρικά της Μπέμπας. Είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα τα δείξω, μιας και η κουμπάρα μου βλέπει όλα τα βίντεο. Γι' αυτό παρακαλώ σε αυτό εδώ το σημείο ας σταματήσει να βλέπει, να είναι και κάτι έκπληξη, δηλαδή ήμαρτον. Αλλά επειδή έχουν ωραίο story από πίσω, είπα ότι θα ήταν ωραίο να το έχουμε και αυτό καταγεγραμμένο σε βίντεο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όλα τα βίντεο που κάνω στο YouTube, ειδικά τα vlog, είναι ένα ημερολόγιο για μένα. Πόσες φορές έχω ανατρέξει πίσω στα χρόνια να θυμηθώ κάτι, να δω κάτι. Οπότε ήθελα να το έχω και αυτό το κομμάτι έτσι κάπου στον κόσμο του ίντερνετ να υπάρχει. Να είμαι και πάλι. Ήρθα να πω την ιστορία του νησιού του συζύγου σου. Σωστά. Σωστά. Και τα δικά σου τώρα. Και των μαρτυρικών και όλη τη φιλοσοφία πίσω από όλο αυτό. Καταρχάς, μου έχει απλώσει εδώ τα πάντα. Εντάξει, αυτά δεν είναι για μας, αλλά τα από εκεί είναι όλα για μας. Όπως σας έχω πει, η βάφτιση της Μπέμπας θα γίνει στη Λευκάδα, πολύ αγαπημένο νησί δικό μας και των κουμπάρων μου. Και γενικότερα είναι ενταμένη στη Φανερωμένη. Οπότε πήραμε όλο αυτό το στοιχείο της Λευκάδας που το αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και είπαμε, εμπνευσμένοι από τη συλλογή Κέντημα και την συλλογή Ελίχρυσο, να κάνουμε κάτι έτσι πάλι διαφορετικό που να έχει και πολύ μέσα το στοιχείο της παράδοσης της Λευκάδας. Θέλω να σας δείξω όλα αυτά εδώ, τα οποία είναι Ελίχρυσον, και αυτό που συμβαίνει εδώ είναι η Λευκαδίτικη Βελονιά, αν το λέω σωστά. Σωστά το λες, Καρσάνικη. Καρσάνικη Βελονιά, όπως τη λες. Γιατί ειλικρινά σήμερα θα μάθουμε πράγματα. Όπως βλέπετε όλα αυτά εδώ τα κοσμήματα, παιδιά, είναι κεντυμένα στο χέρι. Μόνο αυτό σας λέω. Είναι κεντυμένα στο χέρι και από αυτή εδώ τη Βελονιά, την Καρσάνικη, που είναι πολύ διάσημη και είναι και κληρονομιά της UNESCO, την προστατεύει. Έχει μια μοναδικότητα. Αυτό δεν μου το είπες πριν. Σωστά. Την έχει εφεύρει μια κυρία από την... Πες μας όλο το storyline. Πώς ξεκίνησε αυτή η Βελονιά και πώς έγινε να είναι η παράδοση της Λευκάδας και φεύγοντας όλοι από Λευκάδα να προσπαθούν να βρουν κάτι που να έχει αυτή τη Βελονιά. Καταρχήν θα σας τα πει η Ελευθερία στη Λευκάδα. Θα πάμε, γιατί από εκεί θα παραλάβουμε. Η Λευκαδίτικη αυτή Βελονιά, η Καρσάνικη Βελονιά, η οποία είναι διαχειρός ελευθερίας λογοθέτη και διέται από την ελευθερία το κόσμο αυτό, έχει έμπνευση από την αυθεντική Βελονιά, την Καρσάνικη, που την πρωτοείδαμε στη Λευκάδα. Okay. Μία κυρία, η Κουτσοχέρο, που ήταν το παρατσούκλι της γιατί είχε και ένα πρόβλημα με το χέρι της,
Έκανε κάποια οικοτεχνία με γυναίκες και άρχισαν να κεντάνε κάποια λευκά είδη σπιτιού. Okay. Έφτιαξε αυτή εδώ τη βελονιά, η οποία έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι τόσο τέλεια στην όψη της, που άμα τη δείτε σε τραπεζομάντιλο για παράδειγμα, μπρος πίσω είναι τέλεια. Okay. Έχει γίνει τόσο διάσημη, έχει φτάσει μέχρι το παλάτι της Βασίλισσας και είναι και προστατευμένη από την UNESCO. Ερώτηση, δηλαδή η κυρία που είχε την αναπηρία έκανε την πιο τέλεια βελονιάριση. Πόσο... Στην καρδιά Λευκάδας και είναι διάσημη παγκοσμίως αυτή η βελονιά. Έχουμε και σπίτι μου, να ξέρεις. Εγώ, εσύ και η Βασίλισσα. Μαζί λοιπόν με την Ελευθερία Λογοθέτη σχεδιάσαμε κάποια κοσμήματα και βάλαμε πάνω σχέδια από τη Λευκαδίτικη βελονιά, ό,τι μπορεί να μπει σε κόσμημα, για να τη φέρουμε αυτή στο σήμερα. Και να γίνει ένα τέλειο πράγμα εμπνευσμένο από τον τόπο της Λευκάδας. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ μόνο και μόνο που το ακούω όλο αυτό, ότι υπάρχει αυτό το story πίσω από ένα κόσμημα, απλά με στην κοινή. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορούμε να κάνουμε και κάτι για να το φέρουμε έτσι και στην πίστη, στο μυστήριο, ναι, σε αυτό. Αυτή ήταν η ιδέα, ότι επειδή ήταν και πολύ συνδεδεμένο το μυστήριο με τη φανερωμένη και τη Λευκάδα, θέλουμε να έχει ένα κόνσεπτ και να γίνει το μαρτυρικό ένα δώρο προς όλους τους καλεσμένους, που να είναι ένα κόσμημα εμπνευσμένο από αυτό, από αυτή εδώ τη βελονιά. Να σας δείξω κι άλλα. Έχει γίνει φανταστική δουλειά. Βέβαια, εγώ θα πάω να παραλάβω από Λευκάδα τα μαρτυρικά, γι' αυτό θα σας τα δείξω και εκεί όλα καλύτερα, μιας και καταλαβαίνετε, στη Λευκάδα υπάρχει και η μεγαλύτερη συλλογή. Αλλά δείτε λίγο, εδώ έκανε focus, πόσο λεπτομέρεια χρειάζεται αυτή η βελονιά. Φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο για μας που δεν ξέρουμε να φτιαχτεί, αλλά πόσο ιδιαίτερα είναι όλα τα κοσμήματα. Και πόσο ελληνικό στοιχείο έχει αυτό. Δηλαδή, σωστά, δεν έχω ξαναδεί κόσμημα. Πέραν από το ματάκι, ας πούμε, που να βγάζει τόσο ελληνικό στοιχείο, να καταλαβαίνεις ότι είναι από Ελλάδα, ρε παιδί μου. Επίσης, έχουμε έμπνευση και από το κέντημα. Αυτή είναι η συλλογή κέντημα των Life Likes. Και εμείς τώρα θα πάρουμε αυτά τα δύο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε μαρτυρικό. Σωστά. Φέρε μου πάλι τα. Τα εργαλεία σου. Ξεκινάει το inspo πάλι ότι θα κάνουμε κάτι διαφορετικό για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Επειδή αυτό εδώ έχει πάρα πολλές ώρες κεντήματος, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει για 100 άτομα, εκτός και αν τους είχα προετοιμάσει 3 χρόνια πριν. Αλλά είπαμε να συνδυάσουμε και τη Λευκαδίτικη βελονιά και το κέντημα και να κάνουμε αυτό εδώ το σχέδιο στους πιο κοντινούς, αλλά να το βάλουμε και κάπως μέσα στη βάπτιση, γιατί η Ελευθερία, πέραν των κοσμημάτων, κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή τα κάνει παντού, οπότε... Ναι, μπορεί να κεντήσει το σχέδιο αυτό, ναι. Και σε κάποιο σημείο μπορούμε να βάλουμε το σταυρό. Αυτή είναι η ιδέα μας. Για να γίνει μια πολύ ωραία φωτογραφία ενδεχομένως και να μείνει ένα μυστικό. Και γενικότερα μπορεί να το βάλουμε μετά, αν θέλουμε, και στην πετσέτα, σε κάποια λεπτομέρεια, σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι της βάφτισης. Τέλεια. Πού ήταν η Ελευθερία όταν παντρευόμουν? Να μου έκανε τα σεντόνια, όλα αυτά. Φανταστικά. Η συλλογή και έντοιμα είναι κάπως έτσι. Μου την έφερε στα μπλε για το ελληνικό στοιχείο. Και είχα δει την προηγούμενη φορά αυτό εδώ το σχέδιο, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πολύ ωραία φαίνεται και σε βραχιόλι πέραν του σκουλαρικίου. Οπότε είπαμε, μήπως μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτό, γιατί ήδη φαίνεται σαν σταυρός. Ναι, είναι ένα, αυτή τη στιγμή μοιάζει σαν αστεράκι. Αλλά να κεντήσουμε λίγο διαφορετικά τις τρύπες, θα μπορέσουμε να το κάνουμε να μοιάζει με σταυρό. Τέλεια. Φέρνουμε εργαλεία. Η Ειρήνη, όπως είδατε και με τις μπομπονιέρες, μου έχει παραγγείλει θέμα sunset χρώματα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ο μόνος που κατάλαβε είναι τα Life Likes. Γιατί μου έβγαλε κατευθείαν τα νήματα που ταιριάζουν και πραγματικά αυτή εδώ είναι η παλέτα μας. Ηλιοβασιλεματή και ματζέντα, πάρα πολύ. Και είπαμε να κάνουμε mix and match διαφόρων έτσι χρωμάτων για να βγει χρωματιστό το αποτέλεσμα. Για δείξε το δείγμα μας που κάναμε και το πρώτο υπέροχο, δείγμα. Παιδιά! Σε βραχιολάκι. Είναι φανταστικό! Βάλ το μου! Λοιπόν, αυτό είναι το δείγμα μας. Έχει βγει φανταστικό, καλύτερα από ό,τι το περίμενα. Έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μου. Έχουμε βάλει λευκή κλωστή και έτσι ένα ροζ σάπιο μήλο. Ρομαντικό. Το κάναμε έτσι για αρχή, αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Και για τη φωτογραφία σκέφτομαι εγώ, ναι, που θα φαίνονται όλα πολύχρωμα. Ναι, γενικά η πολυχρωμία είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, να είναι. Στις βαφτίσεις. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βάλαμε και μία περλίτσα
για το κάτι της. Και τι να πω, αναμένω να πάω Λευκάδα να τα πάρω. Να πούμε και για το αντρικό, τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, για το αντρικό μπορούμε σίγουρα να κάνουμε και αυτό με κάποιο μέταλλο και μακραμεδάκια, αλλά επειδή μπορεί να είναι και αντρές μεγάλης ηλικίας που δεν φοράνε βραχιολάκι. Okay. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε και ένα μπρελόκ. Okay. Που θα μιμηθούμε πάνω στο ξύλο, έτσι για να έχει και λίγο το παραδοσιακό στοιχείο, το σχέδιο του κεντήματος. Okay. Τέλεια. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς γίνεται το creative process. Σωστά. Κλασικά, σε αυτό εδώ το χώρο. Μου έφερε δείγματα για τα μπρελόκ, τα οποία είναι φανταστικά. Εδώ στο ξύλο έχει τυπωθεί... Καλά τα λέω. Σωστά. Γιατί μπορώ να λέω λάθος εκφράσεις. Έχει τυπωθεί το έχει σχέδιο, χαραχθεί έχει χαραχθεί, μπράβο, είδες, το κέντημα, το σχέδιο του, του Λευκαδίτου κεντήματος. Πού το σκέφτηκες, δηλαδή, okay, δεν το ράβουμε, δεν το κεντάμε, αλλά το χαράσουμε. Είναι φανταστικό, κοιτάξτε τι ωραίο που είναι, έχουμε βάλει λευκή πέρλα με σταυρουδάκι. Εγώ εννοείται θα πάρω και από όλα, και από τα αντρικά και από τα γυνακία, γεια σας. Και έχουμε κάνει και αυτή εδώ την εκδοχή με σταυρουδάκι. Φίλντεση, πώς λέγεται. Φίλντεση. Και έχουμε βάλει και ροζ κορδέλες. Και μετά από αυτά τα δύο, είπαμε μήπως προσπαθήσουμε να ταιριάξουμε τη χάντρα εδώ με αυτά εδώ τα χρώματα. Και μου λέει, α, δεν ξέρω αν έχω, και μου φέρω όλα αυτά. Κοιτάξτε λίγο τι είναι χρωματική παλέτα. Τι όμορφο που είναι για βάφτιση, για κοριτσάκι. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα και πολύ ιδιαίτερο. Πες τι λέγαμε ότι η Λευκάδα έχει ένα από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα. Έχει πάρα πολύ ωραία ηλιοβασίλεμα. Και θα το ματσάρουμε. Μάλλον και η κουμπάρα μου από αυτό το σκέφτηκε τώρα που σίγουρα σκέφτομαι. Γιατί μας λυσάγει το ηλιοβασίλεμα στη Λευκάδα. Μα είναι αντίστοιχο της Σαντορίνης. Είναι και καλύτερο, πες, γιατί τι μου πες, δεν έχει τη θηρασιά στη μέση. Αυτό είναι ανεμπόδιστο. Συγγνώμη, αλλά πριν φύγω, θέλω να δείξω και όλο αυτό που συμβαίνει εδώ, γιατί έχω πάθει σοκ. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι είναι όλα αυτά. Μου έπιασαν το μάτι, αυτά εδώ, τα κουτάκια. Ανοίγω κουτάκι, βλέπω μέσα κόσμο και της λέω, τι είναι όλα αυτά, αρέσει. Τι είναι αυτά, ρε Άννα. Είναι δώρα. Είναι δώρα. Έχω πάθει σοκ. Πες τι γίνεται. Σε πολύ λίγες μέρες. Που ντρεπόσουνα. Ναι, σε πολύ λίγες μέρες ξεκινάμε μία ενέργεια στα καταστήματά μας και στο ηλεκτρονικό και online και στα Riverwest και στη Νέα Σμύρνη, που με αγορές άνω των 45 ευρώ θα δίνουμε μία σακούλα που θα έχει μέσα πολλά δώρα. Όταν εννοεί πολλά δώρα, εννοεί όλα αυτά. Εγώ έχω πάθει σοκ. Γιατί είναι κοσμήματα τα οποία έχουν κόστος. Δηλαδή δεν είναι τύπου άιντε, γεια σας. Όχι, ναι. Είναι κοσμήματα που αποφασίσαμε ότι θέλουμε να τα δώσουμε ως δώρο σε ως ανθρώπους που μας προτιμάνε για τα καλοκαιρινά τους κοσμήματα. Γιατί κυρίως τώρα το καλοκαίρι όλοι προτιμούν κοσμήματα από εμάς για τους γάμους ή οτιδήποτε και μπορεί να μην θέλουν να επενδύσουν χρήματα και για το κάτι τι στον πιθλιμπιδάκι. Ναι. Οπότε αποφασίσαμε να δώσουμε έναν αριθμό κοσμημάτων και δώρο, δώρο σε αυτούς που μας προτιμήσουν. Ρίση. Παιδιά, θέλω να κάνω λίγο ένα κοντινό στο τι κοσμήματα έχουν βγάλει για δώρο. Ούτε δικό μου να ήταν το μαγαζί, έχω πάθει σοκ. Πραγματικά, κοιτάξτε εδώ. Θα κάνω πέρασμα από όλα. Και stickers και patches και βραχιόλια και αυτά εδώ που εγώ επιμένω σε αυτά γιατί σοκ. Εμένα βέβαια το αγαπημένο μου είναι αυτό το δώρο. Που είναι το do it yourself kit. Ναι, γιατί νομίζω ότι το καλοκαίρι σε όλοι μας ξυπνά μια διάθεση να φτιάξουμε κάτι μόνοι μας. Ναι. Και έχουμε μελετήσει και έχουμε βάλει μέσα ένα αρκετά ικανοποιητικό αριθμό για να φτιάξεις 2-3 πραγματάκια. Έλα ρε. Και θα είναι δώρο μέσα και στο Instagram θα έχουμε και ιδέες. Γιατί αν και κάποιος δεν έχει ιδέες, μπορεί να το κάνει είτε μπρελό, για το πόδι, για το χέρι, κολλιδάκι. Αυτό έπρεπε να το κάνετε να πουλιέται κανονικά για να είναι τέλεια ιδέα για favor σε παιδικό πάρτι. Ναι, είναι πάρα πολύ τέλειο. Και πες και για τη δωρεπιταγή. Μέσα λοιπόν στη σακούλα των δώρων θα υπάρχει μία δωρεπιταγή 10 ευρώ για να την εξαργυρώσεις πάλι από τα καταστήματά μας σε επόμενη αγορά. Αρκεί μόνο να κάνεις upload τη σακούλα ή το κόσμο που αγόρασες. Έλα ρε εσύ. Ωραία, τυλίξτε μου 10 και θα έχει και διάφορα δείγματα μέσα, δηλαδή είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Δεν ήθελα να το δείξουμε, αλλά εγώ πάθα σοκ όταν μου το είπα. Ναι, και σκράντσεις. Ναι, ναι, να μου τα βγάζω. Κάποια πράγματα, κόσμημα, DIY, αυτοκολλητάκια θα είναι σε όλες μαζί με προϊόντα ενδεχομένως κάποια για αντιλιακό κάποιο κομμάτι και θα υπάρχουν και έξτρα δώρα και έκπληξη.
Πασπαρτού. Θεάρα, αυτό. Είπαμε και στα φυσικά καταστήματα. Και στα φυσικά καταστήματα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Τέλεια. Με αγορές άνω των 45 ευρώ. Και πότε βγαίνει, γιατί αυτό το βίντεο θα ανέβει την Παρασκευή. Αυτή. Ωραία, τέλεια. Από όταν ανέβει το βίντεο, πότε ισχύει και αυτό εδώ. Σούπερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι άλλο θα κάνετε. Επόμενη στάση, Ginger Beauty Lab και νύχια. Όσο οδηγώ, το έχω κουτσουρέψει τελείως αυτό εδώ το νύχι, γιατί... Όταν έχεις ραντεβού, πάντα αυτό κάνεις. Έχουμε και το γάμο της Νικολίνας αυτή την εβδομάδα. Οπότε πρέπει να πάω με ωραίο νυχάκι. Έκανα τα νύχια μου. Δεν ξέρω αν φαίνονται να τα καταλαβαίνετε, αλλά είναι φοβερά. Ήθελα κάτι να πηγαίνει με όλα. Δεν τα πιάνει η κάμερα. Να, εδώ φαίνονται καλύτερα. Έχουν έτσι ένα ροζ μοβ τελείωμα. Πολύ μου άρεσε αυτή η σκόνη. Και σκεφτόμουν το εξής. Δεν έδειξα καθόλου τον Άλεξ κλπ. Γιατί είχε ένα θέμα με το σκυλάκι του. Και λίγο έτσι στεναχωρηθήκαμε, ήμασταν down. Και ήθελα να πω το εξής. Ότι όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω στο YouTube κλπ. Συνεργάζομαι με ανθρώπους. Συνεργάζομαι με εταιρείες. Αλλά πίσω από τις εταιρείες είναι άνθρωποι. Και έχετε καταλάβει ότι με κάποιες συγκεκριμένες συνεργάζομαι χρόνια και συνέχεια. Και αυτό έχει από πίσω πολύ μεγάλο story. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους έχω γνωρίσει πραγματικά μέσα από αυτή τη δουλειά, οι οποίοι με τα χρόνια έχουν γίνει φίλοι μου, οι οποίοι μπορεί να συνεργαστήκαμε για δουλειά και τώρα να συμμερίζεται ένα στον πόνο του άλλου. Σίγουρα ο Άλεξ και ο Στέλιος από το Ginger Beauty Lab είναι άτομα τέτοια. Σίγουρα, ας πούμε, τα Life Likes που πήγα είναι αυτό το άτομο, ή τα Βουλαρίδη που πήγα για τα φορέματα, μου έχει αφήσει την καλύτερη εμπειρία ως νύφη και πάντα την έχω στο μυαλό μου, πάντα με έχει. Τους εκτιμώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους που έτσι μέσα στα χρόνια έχουμε μοιραστεί ένα κομμάτι της ψυχής μας, όποιο και αν είναι αυτό, που μπορεί να γίναμε φίλοι και να μοιραστήκαμε τα προβλήματά μας. Και το λέω γιατί πραγματικά στο κομμάτι της δουλειάς, το δικό μου, πάντα κάποιος θέλει να πάρει από εσένα. Και δεν το λέω ότι είναι μονόπλευρο αυτό. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν κατηγορώ κανέναν που εκεί έξω έχει brand. Σίγουρα είναι αμφίδρομο, γιατί υπάρχει πάντα μία συναλλαγή εργασιακή και κάποιες φορές τα πράγματα είναι πιο flat, δηλαδή πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά θα έλεγα. Και δεν περνάει κανένας τη γραμμή, αλλά όταν αυτή τη γραμμή την περάσεις και βρίσκεις όμορφους ανθρώπους στην άλλη πλευρά, για μένα είναι ότι καλύτερο. Και το σκεφτόμουν καθώς οδηγούσα και για τον Άλεξ, που πραγματικά στενοχωρήθηκε για το σκυλάκι του με αυτό που έπαθε, σαν ήταν δικό μου σκυλί. Ένιωσα δηλαδή το πόσο πολύ στενοχωριέται. Και στην άλλη πλευρά, όπως ας πούμε με τις Άνες, την Ταβουλαρίδη, την Άννα από τα Life Likes, οι οποίες πάντα σε μια χαρά μου θα με βοηθήσουν σαν να είναι δικιά τους χαρά. Δηλαδή τον κόπο και την ενέργεια που θα δώσουν δεν το κάνει κάποιος εύκολα. Και επειδή έχω βρεθεί στην πλευρά του να πιστεύω κάποιος από κάποιο brand ότι είναι φίλος μου και δεν έχει, δεν ίσχυε, χαίρομαι πάρα πολύ για αυτούς τους ανθρώπους που είδατε σε αυτό το βίντεο. Και γενικά θα με καταλάβετε ότι με όσους έχω μακροχρόνιες συνεργασίες, πάει να πει ότι είναι και πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Δηλαδή, μέσα από την καρδιά μου. Τα happy sizes, ας πούμε. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Θυμάμαι τότε στο γάμο μου που δεν γνωριζόμασταν και πάρα πολύ. Με έκαναν να αισθανθώ... Εγώ τα μετράω όλα αυτά. Δηλαδή, αν μου κάνεις ένα καλό, σου κάνω χίλια. Και επειδή θέλω να σας πω κάτι το οποίο έχει γίνει πιο παλιά μεν, αλλά από εκεί κατάλαβα ότι πραγματικά ο άλλος σε μία δουλειά δεν είναι φίλος σου, αλλά θέλει απλά κάτι να πάρει από σένα και σε προσεγγίζει φιλικά, μπορεί να... Είναι αυτό το πολύ φιλικό που νομίζω ότι είστε φίλοι, αλλά όχι. Πριν κάποια χρόνια, αν θυμάστε, είχαμε ένα θέμα υγείας με τον μπαμπά μου. Τότε, επειδή εμείς γενικότερα δεν είχαμε θέματα υγείας και δόξα τω Θεώ να μην έχουμε και κανένας να μην έχει, αλλά το λέω αυτό γιατί ποτέ δεν είχα μπει στη διαδικασία των νοσοκομείων, των γιατρών. Σκεφτείτε, δεν είχαμε πάει ποτέ σε κηδεία. Για μένα και την αδερφή μου, λέω. Ήμασταν πολύ άβγαλτες σε όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε, όταν ο μπαμπάς μου τέλος πάντων έπαθε αυτό που έπαθε, σοκαριστήκαμε. Εγώ σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω, δηλαδή δεν μπορούσα να κάνω function. Σκεφτόμουν ότι αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά που έκανα, που είναι έτσι λίγο πιο free, δεν ξέρω τι θα έκανα, δεν θα μπορούσα να πάω, ας πούμε, στο γραφείο και να δουλέψω. Ήμουνα τέρμα σοκαρισμένη, τέρμα σε άλλο κόσμο, τέρμα να σκέφτομαι όλη την ημέρα αυτό, να κλαίω, να οδύρωμαι και.
Και τέλος πάντων, τότε είχα κάποιες συνεργασίες. Εκείνη την εβδομάδα που ήταν να γίνει η εγχείρηση, ποια εβδομάδα δηλαδή, εκείνες τις 3-4 μέρες που ήταν να γίνει η εγχείρηση, ήταν να ανεβάσω συγκεκριμένα 3 post. Μιλάμε για post, έτσι. Ούτε καν για βίντεο, ούτε τίποτα. Για post. Από 3 διαφορετικές εταιρείες. Θέλω να σας πω ότι η μία εταιρεία στην οποία στείλα και της λέω σας παρακαλώ, είμαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν μπορώ να αποστάρω αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται, έχουμε θέματα υγείας κλπ. Μου είπε εντάξει, το καταλαβαίνω, όποτε μπορέσεις επικοινώνησε μαζί μας. Η δεύτερη εταιρεία που είχα πάρα πολύ τυπικές σχέσεις, δηλαδή σκεφτείτε ότι ανταλλάζαμε μόνο emails, δεν είχαμε μιλήσει καν στο τηλέφωνο, κάπως έτσι. Όταν τους είπα ότι έχω θέμα υγείας με τον μπαμπά μου και ότι δεν μπορώ να πω τώρα αυτή την εβδομάδα, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σκεφτώ κάτι τέτοιο, παιδιά με πήραν τηλέφωνο να με παρηγορήσουν, να μου πούνε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι η υγεία πάνω απ' όλα και εννοείται μην το σκέφτεσαι καν. Που μιλάμε, η εταιρεία ήταν τεράστια εταιρεία, μου ηρέμησαν τόσο πολύ την ψυχούλα μου, όχι ως προς το επαγγελματικό κομμάτι, ότι είναι όλα ok και είναι ok να μην μποστάρω, αλλά με παρηγόρησαν κιόλας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το εκτίμησα, πόσο το θυμάμαι ακόμα, σαν κίνηση, τη φωνή αυτό στην πιο δύσκολη στιγμή μου. Εγώ να είμαι στο νοσοκομείο, να τους μιλάω από το νοσοκομείο και να. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το εκτιμάω και ακόμα το σκέφτομαι και ακόμα το έχω στο μυαλό μου και τους ευχαριστώ. Και θέλω να κλείσω ότι με την τρίτη εταιρεία, με την οποία είχαμε μία φιλική σχέση, εγώ νόμιζα ότι ήμασταν φίλες με την κοπέλα πίσω από την εταιρεία και κάναμε πράγματα που κάνουν οι φίλες, έτσι. Δεν ήμουν τρελή. Όταν της είπα ότι ξέρεις, δεν γίνεται, δεν μπορώ να αποστάρω, έχω τον μπαμπά μου αυτό, δεν είμαι σε καλή διάθεση, σε καλή φάση. Δηλαδή, πάρ' το απλά. Ο πατέρας μου χαροπαλεύει. Είναι εγώ τώρα να αποστάρω για. Το οτιδήποτε, δεν θέλω τώρα να πω για να μην πολύ καταλάβετε. Παιδιά, ξέρετε τι μου είπε. Λυπάμαι πάρα πολύ, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Σε παρακαλώ, αν γίνεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να αποστάρεις. Είναι το μήνυμά της, το έχω στο μυαλό μου και λέω δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν στο τέλος της εβδομάδας ο πατέρας μου χτύπα ξύλο, δεν έζουσε. Εγώ θα ήμουν υποχρεωμένη να αποστάρω. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά εμένα μου στήχησε πάρα πολύ. Εκεί κατάλαβα ότι τίποτα δεν υπάρχει φιλία, δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι σε κανένα. Την πιο δύσκολη σου στιγμή θα σου σταθούν κάποιοι που δεν το περιμένεις και άλλοι που τους περιμένεις δεν θα σου σταθούν καθόλου. Και μπορεί να έρθεις και να μου πεις ότι ξέρεις κάτι την δουλειά σου, έχεις υπογράψει κάτι, οφείλεις να αποστάρεις. Ναι, εννοείται, αυτό το ξέρω. Εννοείται, οφείλω να κάνω αυτό. Απλά σας λέω την διαφορά από εταιρεία που είχαμε τυπικές σχέσεις σε εταιρεία που είχαμε φιλικές έως και δεν λέω αδερφικές, αλλά. Τέλειες σχέσεις. Πώς φέρθηκε η μία, πώς φέρθηκε η άλλη. Τους θυμάμαι και τους δύο πολύ καλά. Και το καλό που μου έκανε ο ένας και το κακό που μου έκανε, που με έκανε να νιώσω η άλλη. Όταν με πήραν τηλέφωνο, αφού τους είχα πει και στους δύο ότι δεν μπορώ να αποστάρω, η πρώτη εταιρεία με ρώτησε, σε πήραμε όχι για το post, μου το ξεκαθάρισαν, όχι για το post ούτε καν. Σε πήραμε να δούμε πώς είναι ο μπαμπάς σου. Η εταιρεία, η φιλική, με πήρε και μου λέει, πήρα να δω πώς είναι ο μπαμπάς σου και όλα καλά και αν είναι όλα ok για να αποστάρεις. Πληγώθηκα πάρα πολύ, αλλά παράλληλα ξεχώρισα πάρα πολλά άτομα και ευχαριστώ ειλικρινά που έχω στη ζωή μου άτομα που ήταν συνεργάτες και έχουν γίνει πραγματικοί φίλοι και ακόμα και αν δεν είναι αυτό το φίλοι-φίλοι όπως έχω την κολλητή μου, όπως έχω την αδερφή μου και αυτό, είναι άτομα που πραγματικά σε μία ανάγκη, σε μία χαρά, σε κάτι που χρειάζομαι θα με βοηθήσουν. Αυτά! Πολύ σας ψυχοπλάκωσα και σε αυτό το vlog. Ξέρετε τι έχω έρθει να κάνω τώρα, έτσι. Δοκιμάζω διάφορα μαλλιά και μακιγιάζ για το γάμο και για τη βάφτιση. Τώρα με αυτό το μαλλί που πάω έτσι, αλλά σκεφτόμουν στο γάμο να κάνω έτσι ένα τέτοιο πιάσιμο. Προσπαθώ να κάνω recreate το πιάσιμο που είχαν κάνει στο γάμο μου. Αλλά δεν ξέρω, θα πάρω τηλέφωνο να το στέλνω. Δεν τα καταφέρνω πολύ καλά. Βέβαια είναι και το μαλλί τώρα έτσι. Το μακιγιάζ χάλια. Δεν ξέρω τι μου ήρθε και έβαλε αυτή την καφέ σκιά σε όλο το μάτι. Και τώρα είμαι και χωρίς καλό συνδυασμό στο υπόλοιπο πρόσωπο. Τέλος πάντων, δεν σας ψυχοπλακώνω άλλο. Και ήρθε δέμα από θες άρωμα. Πήρα και άλλα αρώματα. Θέλω να σας πω ότι το bianco latte σχεδόν το τελείωσα. Οπότε ξαναπαρήγγειλα για να έχω στο χωριό και πήρα ό,τι καλοκαιρινό βρήκα σε άρωμα. Γιατί το Brazilian Crush, το Body Mist και την Body Lotion μου τα βούτυξε η αδερφή μου κατευθείαν. Ήταν τύπου τι σαμπουάν και κρέμες και αυτά και αρώματα θα έχουμε στο χωριό. Έρχομαι να δω. Παιδιά και τα πήρε όλα. Αυτό που λέει θα έχουμε είναι ότι θα τα βάλει όλα μέσα στο δωμάτιό της. Κλειδώνει και την πόρτα εντωμεταξύ για να μην τις τα παίρνουμε. Και όταν θα ψάχνω εγώ δεν θα βρίσκω. Αλλά τι να την κάνω. Μία αδερφούλα έχω. Δεν πειράζει.
Έχουμε καινούργια συσκευασία από Θεσσάρμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτή εδώ είναι η παλιά. Αυτή η καινούργια μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι είναι πιο elegant, πιο chic. Και τέλειο καπάκι. Και αυτό εδώ γυρίζει τώρα. Βλέπω είναι σαν σφραγισμένο. Που νομίζω στο παλιό δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν. Απλά γύρναγε στο πόμα. Τώρα είναι σφραγισμένο. Τέλεια. Λοιπόν, πήρα ό,τι καλοκαιρινή βανίλια και καρύδα υπήρχε. Θα πάω χωριό και θα κάτσω με 1,5 μήνα και. Θα δώσω και μερικά δώρα. Δηλαδή η θεία μου είναι αυτή που τρελαίνεται επίσης για αρώματα. Θα σας πω όμως τι πήρα και θα τα ανοίξω κιόλας αυτά που πήρα για μένα. Πρώτο και καλύτερο, This is Hair τύπου Zatika & Voltaire. Μια πάρα πολύ ωραία βανίλια. Έχει σαντιγί, έχει κάστανο, έχει σανδαλόξυλο. Είναι μια βανίλια η οποία φοριέται όλες τις εποχές. Βέβαια, σε σχέση με, ας πούμε, τον Bronze Goddess, εμένα μου κάνει βραδινή βανίλια το καλό. Είναι ελαφριά όμως γλυκιά, απαλή, τέλειο τέλειο. Πήρα επίσης να σας δείξω τα και tanning oil, λάδι μαυρίσματος, στο οποίο μπορείς να βάλεις ό,τι μυρωδιά θες εσύ. Και αυτό εγώ όταν το κατάλαβα έπαθα σοκ. Έβαλα το Brazilian Crush γιατί δεν υπάρχει. Μοιάζει με Sol de Janeiro, το κίτρινο. Είναι από τις αγαπημένες μου μυρωδιές το καλοκαίρι. Πω πω παιδιά, δεν το πιστεύω. Οπότε το ξεκινάω από παραλία και το φτάνω σε body lotion, αφρόλουτρο, άρωμα το βράδυ, όλα. Πήρα φυσικά και το Brazilian Crush σε άρωμα. Αυτό εδώ είναι η διασκευασία, διαφορετικό άρωμα. Που παιδιά τρελαίνομαι με αυτό. Και παίρνω πάρα πολλά κομπλιμέντα. Είναι το απόλυτο καλοκαιρινό άρωμα για μένα. Εντάξει, με κάνα 2-3 ακόμα, αλλά γενικότερα μου θυμίζει καλοκαίρι στο Μύτικα πριν τύπου 7 χρόνια. Έτσι μου θυμίζει λίγο πιο νεανικά χρόνια και το λατρεύω, δηλαδή μου φέρνει πολύ ωραίες αναμνήσεις. Πήρα να δοκιμάσω και αυτό εδώ το οποίο είναι το Sunset Gelato. Έψαχνα τα καλοκαιρινά. Αχ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Έχει καρύδα, έχει βανίλια, μυρίζει έτσι λίγο σαν αντιλιακό, αλλά ακόμα πιο γλυκό. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω αυτό είναι το αγαπημένο μου. Νομίζω ότι θα είναι το Brazilian Crush, αλλά και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πήρα φυσικά το Bronze Goddess. Το παίρνω κάθε χρόνο. Φέτος ήθελα να το πάρω, αλλά το έχει η αδερφή μου. Το κανονικό, ξέρετε. Και δεν της αρέσει καθόλου. Και μου λέει θα το δώσω. Φέτος που της το ζήτησα, δεν μου το έδωσε. Μου λέει εσύ, και αν μου τελειώσει, θέλω να το έχω εκεί στο μπάνιο μου. Δεν μου το έδωσε. Οπότε πήρα αυτό, το βάλω στην τσάντα μου. Το Bronze Goddess για μένα κάνει layering με πάρα πολλά αρώματα. Δηλαδή κάνει ωραίο layering και με βανίλιες, έτσι και με λίγο πιο βραδινά αρώματα το καλοκαίρι. Μ' αρέσει. Πήρα φυσικά και το top μου αγαπημένο, το Bianco Latte. Νομίζω αυτό θα είναι από τα αρώματά μου. Θέλω να το παραγγείλω και σε αυθεντικό, αλλά κάθε φορά που έρχεται η ώρα, λέω προτιμώ να πάρω έτσι 5-6 από το να πάρω ένα. Γιατί ειλικρινά τα καταναλώνω πάρα πολύ. Και βάζω και στις τσάντες, στο αυτοκίνητο. Θέλω να έχω παντού αρώματα. Πολλές φορές ξεχνάω να βάλω στο σπίτι όταν βιάζομαι, οπότε πάντα θέλω να έχω ένα μέσα στο αυτοκίνητο. Anyway, τώρα του τρελού με τα αρώματα, αλλά έχω, μ' αρέσουν. Τέλος, πήρα και το Nourishing Hair Oil. Ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Γενικότερα μου αρέσει το concept προϊόντα περιποίησης με το άρωμα που θες εσύ. Μου αρέσει δηλαδή πάρα πολύ αυτό που έχουν κάνει. Το πήρα στη μυρωδιά This is Hair. Μυρίζει φανταστικά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αχ. Επίσης το καλοκαίρι τα καταναλώνω πολύ τα λαδάκια. Δηλαδή θα βάζω full. Έχω σκοπό δηλαδή σε αυτόν τον 1,5 μήνα να τελειώσω 2-3. Πάρα πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι είναι η φάση που μακραίνω τα μαλλιά μου. Γιατί τα λούζω συχνά. Τους βάζω πολύ προϊόν γιατί δεν με νοιάζει να τα κάνω styling. Οπότε όλα θα σας τα δείξω. Ό,τι θα συμβεί σε αυτές τις διακοπές. Δεν ξέρω αν έχω κωδικό από το Θεσσάρωμα, γιατί εγώ κάνω τις παραγγελίες μου και ρωτάω εκ των υστέρων. Αλλά αν έχουμε, θα σας τον αφήσω εδώ στην οθόνη. Γιατί ξέρω, θα αρχίσουμε να φεύγουμε όλοι διακοπές. Τι γίνεται να μην πάρουμε καλοκαιρινό άρωμα. Έχω κάνει και άλλη μια παραγγελία από το Θεσσάρωμα, η οποία έχει σχέση με τη βάφτιση. Γιατί το είδα τελευταία στιγμή και θεώρησα ότι θα είναι ωραία πινελιά. Αλλά επειδή την έκανα εχθές, δεν ήρθε τώρα με αυτή. Και νομίζω ότι θα σας τη δείξω σε επόμενο βίντεο που θα μιλήσω πιο πολύ για τη βάφτιση. Ξέρω ότι σας έχω μπουχτίσει λίγο έτσι με τις βαφτίσεις και το γάμο, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που ασχολούμαι, μ' αρέσει έτσι που κοιτάω διάφορα, είναι η χαρά μου, το ξέρετε. Και αφού δεν μου έχει μείνει δωμάτιο να ανακαινήσω, ασχολούμαι με αυτό. Με πάρα πολύ χαρά, με πάρα πολύ τρέξιμο, αλλά πραγματικά με πάρα πολύ χαρά. Στήθηκα, στολίστηκα, ξέχασα να βάλω τον gloss μου όμως. Πήρα και την Barbie. Και σήμερα θα την πάω σε όλα τα events. Ωραία είναι άμα δεν δουλεύεις. Έτσι είναι. Influencer αδερφή και πάμε παντού. Content creator παρακαλώ. Έβαλα και τον gloss μου και έχουμε έρθει στο κράμπο.
πάρα πολύ ωραία ώρα, τέτοια ώρα. Ναι, θες αλλά να δεν είπες κάτι. Περάσαμε πολύ και είμαστε... Περάσαμε ένα σκηνικό τρελό, η Δώρα δεν έχει συνέλθει ακόμα. Αλλά εγώ που είμαι πιο ψύχρεμη σε τέτοια πράγματα, είμαι okay. Να πούμε τι έγινε, ναι, πριν μπούμε μέσα. Είναι αυτό. Έχει φαίνεται στο έτσι. Κινητό. Δεν φαίνεται τόσο έντονο από κοντά, μην αγχώνεις. Αυτό το κινητό τα κάνει όλα χάλια. Παιδιά, ήμασταν έτσι στην κίνηση της Αθήνας. Δίπλα μας λεωφορείο αποβιβάζει ανθρώπους. Και έτσι όπως πάμε να ξεκινήσουμε, περνάει από μπροστά μας με το κινητό στο χέρι μια γυναίκα. Εκείνη την ώρα λέω στη Δώρα, ρε εσύ, πού πάει η τρελή, παραλίγο να την πατήσουμε. Δηλαδή, φρέναρα στο τσακ. Και τη χτυπάει το δίπλα αυτοκίνητο. Πάνω στη βουλιαγμένη, ούτε διάβαση ούτε τίποτα αυτή, και να περάσει μες στην κίνηση. Πέρασε μες στην κίνηση, δηλαδή στον αυτοκινητόδρομο, ταχεία κυκλοφορία από τη μία άκρη στην άλλη, χωρίς να έχει διάβαση, μέσα στην κίνηση να έχει κόκκινο. Και εντάξει, έπαθε σοκ εγώ. Βγάζω αλάρμ, κατεβαίνω, πάω την πιάνω. Τη λέω σε καλά, γιατί η γυναίκα σηκώθηκε κατευθείαν, γιατί εντάξει, και ήταν κόκκινο, οπότε ερχόταν με μικρή ταχύτητα ο άνθρωπο. Αυτή ήταν λίγο σε σοκ, έλεγε που είναι το παπούτσι μου, που είναι το κινητό μου να φύγω. Της λέω σε καλά, χρειάζεσαι βοήθεια να καλέσουμε ασθενοφόρο. Όχι, το κινητό μου θέλω, μου λέει, γιατί είναι iPhone. Έρχεται, την πιάνει ένας άλλος, πάω στον οδηγό, ο οποίος ήταν σε σοκ. Του λέω μην αγχώνεις, όλα καλά, δε φταίς. Του έπιανα την πλάτη έτσι λίγο να τον ηρεμήσω. Ο άνθρωπος με κοιτούσε αποχαυνομένος και μου έλεγε τι να κάνω, πες μου τι να κάνω. Του λέω μην αγχώνεσαι, κάνεις την άκρη, θα καλέσουμε βοήθεια και θα τα βρεις όλα. Παιδιά, μέχρι να του πω να κάνουμε στην άκρη κλπ. Αυτή είχε πάρει παπούτσι κινητό και εξαφανίστηκε. Του κουσί. Που λέμε και στο χωριό. Εξαφανίστηκε. Δηλαδή πέρασε και την άλλη πλευρά, χωρίς να περιμένει τη διάβαση. Έφυγε σφαίρα. Σοκαριστικό. Η Δώρα, σοκ, δηλαδή δεν μπορεί να το ξεπεράσει ακόμα. Εγώ, επειδή οδηγώ ώρες στην Αθήνα, γενικότερα, και έχω δει πολλά τα μάτια μου, το μόνο που σκέφτηκα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν έφταιγε, ήταν εντωμεταξύ φαινόταν άνθρωπος από τη δουλειά, ήταν με μπογιές, λογικά μπογιατζής. Μέσα στο τέλος της δουλειάς του, να γυρίσει στο σπίτι του, ήρθε η άλλη και κοπάνισε πάνω του. Αυτό. Τέλος πάντων, να προσέχετε. Γιατί όταν είσαι κουρασμένος, αυτή την κίνηση της Αθήνας γίνονται πολλά. Όλα καλά όμως, και αυτή η κυρία πολύ καλά ήταν, αλλιώς δεν θα το λέγαμε το story time. Αυτά. Τώρα ήρθε η ώρα να πιείς ένα πάρτι. Ποτάκι. Όχι για πάρτι, αλλά ένα ποτάκι λίγο να χαλαρώσει. Η θέα μας είναι αυτή. Δώστε μας, τα προϊόντα μας είναι αυτά εδώ, θέλω να τα σκοτσάρω όλα και όλο το παρεάκι είναι εδώ. Και τώρα ήρθαμε στο καλύτερο. Αρμάνι. Όχι, μια χαρά είσαι. Μελώσα τη μέλη τη καλοκαιρινή θεάρα. Ξέχασα να βλογκάρω στο event του Αρμάνι. Έχω κάποια πλανάκια έτσι από τα stories. Τέλεια. Ναι. Είχες 3 events σε 2 μέρες. Δίπλα από το βασιλικό. Φωτίζεται εκεί η λαστρούλα. Περάσαμε ωραία. Με έβγαλε και φωτογραφίες που συνήθως βάζω τη Μαρινέλη. Οπότε μια χαρά. Γύρισα στο σπίτι. Αύριο φεύγω για χωριό, παιδιά. Γιατί παντρεύουμε το κολλητάρι μου. Και πολύ αργά πάω, αλλά ειλικρινά είχα πολλές δουλειές. Δεν έχω φτιάξει βαλίτσα. Δεν έχω φτιάξει τίποτα. Ανταυτού προτίμησα να κάνω ένα unboxing. Και το δωμάτιο είναι σε αυτή εδώ την κατάσταση. Εδώ δείτε. Καλλιτικά παντού, πακέτα που πρέπει να κατέβω να τα πάω στην ανακύκλωση, κουφέτα για τη βάφτιση. Α, δεν σας έδειξα. Πήρα και κατσαρόλες. Θυμάστε που σας ρώταγα τι κατσαρόλες να πάρω. Λοιπόν, πήρα. Δεν τις έχω ανοίξει ακόμα. Είναι αυτές εδώ. Τι είναι? Φίσλερ. Τέλος πάντων, με άφησε και η τελευταία κατσαρόλα που είχα, γιατί τις πιο πολλές τις πήγα στο χωριό και επειδή πήγα στα public να πάρω μια σκούπα για το χωριό, έναν ανεμιστήρα, έξτρα, είδα ότι είχε αυτές τις κατσαρόλες ετοιμοπαράδοτες και επειδή κάθε φορά που πήγαινα δεν τις είχε, λέω η τύχη μου είναι αυτές τις κατσαρόλες, οπότε τώρα που τις βρήκες πάρτες. Τέλος πάντων, ο Βαγγέλης έχει κοιμηθεί, εγώ προσπαθώ να συμμαζέψω λίγο το χάος, αλλά όταν ήρθα σπίτι, με περίμενε και το φόρεμα από την Άννα την Ταβουλαρίδη. Μου το έστειλε μεταξύ, γιατί δεν πρόλαβα να πάω να το παραλάβω σήμερα, με τούτα και με εκείνα, οπότε μου το έφερε και θέλω να το δείτε γιατί είναι εκπληκτικό. Γεια σας, καλησπέρα, το φόρεμα είναι αυτό,
το ροζ. Αυτό το στραφταλιζέ, το ύφασμα το λάτρεψα. Θα σας το δείξω έτσι τώρα, γιατί θα πάει για κατευθείαν στο αυτοκίνητο για να πάει χωριό. Έχουμε βάλει και κρόση. Φανταστικό. Είναι σαν και αυτό που μου είχε φτιάξει όταν είχα γίνει κουμπάρα στην Ειρήνη. Τώρα το φτιάξαμε σε ροζ με σαπιομιλέ. Για το γάμο, για να είμαι ειλικρινής, θα μου άρεσε να το βάλω και ως νονά. Αλλά μου φτιάχνει και δεύτερο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Πώς λαμποκομπάει. Δεν πάω πιο κοντά, γιατί ανάμεσα σε μένα και στο φόρεμα συμβαίνει όλο αυτό. Μισό λεπτάκι. Να περάσω κάπως, να πάω. Παιδιά, αυτό το ύφασμα είχε ένα τελευταίο κομμάτι και μάλιστα κονταροχτυπήθηκα με άλλη πελάτησα για να το πάρω. Είναι φανταστικό ύφασμα. Τρομερή παγέτα, κάνει τρομερούς ρυθμούς. Κάπου κάνει ροζ, κάπου κάνει μοβ, κάπου κάνει έτσι λίγο μπρονζέ. Πάρα πολύ ωραίο. Δείτε λίγο και τα κρόσια. Που στην αρχή τα φοβήθηκα γιατί είχαν αυτά τα καθρεφτάκια πάνω, αλλά τελικά έδεσαν υπέροχα. Όλο. Δεν έχω σκεφτεί τι παπούτσι θα βάλω, τι τσάντα θα κρατήσω. Όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτώ σήμερα, μαζεύοντας και όλο αυτό το χαμό. Δεν είχα χρόνο γιατί πραγματικά εκεί που είχαμε κανονίσει ένα ραντεβού σχεδόν δύο εβδομάδες πριν, εγώ πήγα με το Βαγγέλη διακοπές, μετά πήγα στις Πέτσες και ειλικρινά στο ενδιάμεσο είχα τρελή δουλειά. Το κακό είναι ότι είναι πολύ μακριά από εμένα και η δουλειά μας δεν έγινε εύκολα, αλλά είναι φανταστικό το φόρεμα και αυτό μετράει. Ίδιο φόρεμα, άλλη μέρα. Φεύγουμε ταξίδι. Έχουμε φορτώσει το αυτοκίνητο, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο. Κοιτάξτε εδώ πίσω τι γίνεται. Έχουμε γεμίσει όλο το πορπαγκάζ. Πίσω είναι έτσι. Και θα πάμε να πάρουμε και τη θεία μου. Δεν ξέρω που θα τη βάλουμε. Λογικά θα κάτσει τα γόνατά μου και θα πάμε. Παιδιά, πάμε για 4 μέρες. Εντάξει, δώρο θα κάτσει όλο το καλοκαίρι. Εγώ έχω πάρει τα πάντα. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό κάθε φορά που γεμίζουμε όλο το αυτοκίνητο. Οικογένεια 90's είμαστε, ξεκάθαρα. Ήρθαν και τα καφεδάκια, σε μας κορνάρουν. Εδώ βρήκες να κάνεις πρόκληση. Τόσα ιδέες χθες. Συγγνώμη, χθες ξεχάστηκα. Ενώ τώρα πάμε χωριό. Εκτός το ότι της είπα να μου πάρει νερό και δεν μου πήρε. Ναι, όχι, θα έχουμε ένα νεράκι για να πίνουμε και δύο να μην ξεσταίνεται. Τα δεν θέλω. Ξανακυκλοφορούν κρούσματα. Εκτός αυτού έχει και νεύρα και θέλω να σας πω ότι ναι. Εσύ έχεις νεύρα. Κοίτα πώς μου απαντάς, αυτό δεν είναι νεύρα. Εσύ μου λες δεν σου πήρε νερό, δεν σου έκανα το ένα. Λες και με δούλα. Εσύ βγήκες για καφέ, ήσουν υπεύθυνη. Τέλος πάντων, εκτός όλων αυτών τέλος πάντων, πήρε και μια τέλεια τσάντα. Μπορείς να μας τη δείξεις την τελευταία σου αγορά. Εμένα μου αρέσει. Πήρε αυτό. Αυτό χωράει την υπομονή μου μέσα. Τι είναι αυτό εδώ, μπορείς να μου πεις. Το θέλω για το χωριό για να παίρνω χρήματα και το κινητό μου. Δεν χρειάζεται να παίρνω τίποτα άλλο. Μάλιστα, ωραία. Ωραία σου η αγορά και φέτος, Πέγγι μου. Γενικότερα με τις τσάντες καλά το πάμε φέτος. Φτάσαμε, Βιβί. Μακαρόνια, βράσαμε, άντε. Έτοιμο σπιτάκι μου και φτωχό καλυβάκι μου. Μπράβο. Φτάσαμε χωριό, παιδιά, επιτέλους. Δεν μου δεν σαρνίδικα. Μόνη τη. Γεια σου, γιαγιάκα. Γεια σου, καλώς ήρθαμε. Μας έφτιαξε κοτόπουλο. Μια λαμπρό, έτσι. Μην κάνεις έτσι. Να. Και οι τρεις μαζί, παρέα. Να. Πάμε κοτόπουλο. Στην τοποθεσία κανδύλια του Λακαρνανία. Το καλύτερο κοτόπουλο το κάνει η γιαγιά μου. Ποιο είναι το, αυτό είναι δικό μου. Ωραία. Πού είναι. Γιαγιά μου τρώνε το φαγητό, η Δώρα. Είναι δικό μου εκείνο. Α, εντάξει, αφού η Δώρα είναι στην κεφαλή. Χωράω, δεν χωράω. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω που το έχω αφήσει αυτό το vlog, ειλικρινά. Δεν θυμάμαι καν αν σας έχω δείξει ότι έχω έρθει στο χωριό. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο χωριό και ήμουν τόσο κουρασμένη, νιώθω ότι θα λιποθυμήσω. Και βασικά, με είχε πιάσει ένα σαν άγχος και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το κορμί μου. Ίσως από την αϊπνία, γιατί έφτιαξα πράγματα το πρωί. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τα τελευταία χρόνια, όταν είναι να πάω κάπου ταξίδι, δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, ήμουν κουρασμένη από όλες αυτές τις μέρες. Όχι από τον όγκο των πραγμάτων που έχω να κάνω. Γιατί, ας πούμε, ο Βαγγέλης κάνει τα τετραπλάσια από μένα για να κουραστεί. Αλλά νιώθω ότι είμαι τόσο αγχώδης.
παιδιά, οτιδήποτε κάνω, το κάνω με πάρα πολύ άγχος και αυτό με εξαντλεί. Κάπως πρέπει να το φτιάξω αυτό, γιατί σήμερα νόμιζα ότι θα κρασάρω. Ήρθα στο σπίτι στο Μύτικα και απλά κοιμήθηκα. Και μετά το απόγευμα είχαμε επισκέψεις και γενικότερα μας πήρε η μέρα. Να σας πω μόνο ότι παντρεύεται το κολιτάρι μου. Ήρθαμε να την παντρέψουμε. Ήρθαμε για χαρές, πανηγύρια κλπ. Αύριο έρχεται ο Βαγγέλης με το υπόλοιπο παρεάκι. Θα περάσουμε τέλεια. Πίσω στην Αθήνα. Είχα πει ότι θα κλείσω το vlog λίγο πιο νωρίς, αλλά πραγματικά δεν μπορούσα να μην βάλω πλάνο από το γάμο σε αυτό εδώ το βίντεο. Το παντρέψαμε το κορίτσι μας και ήταν μια κούκλα και ήταν το ζευγάρι τόσο ερωτευμένο και περάσαμε τέλεια και τους εύχομαι όλα τα καλά, να ζήσουν, να ευτυχήσουν. Δεν μπορείτε να καταλάβετε συγκίνηση, γιατί με την Νικολίνα είμαστε παιδικές φίλες και μαζί ως φοιτήτριες και συγκατοικήσαμε ως φοιτήτριες και γενικότερα είναι από τα άτομα που έχουν ζήσει όλη μου τη ζωή, έχω ζήσει όλη της τη ζωή, ξέρουμε τα πάντα η μία για την άλλη, δηλαδή ήταν σαν να παντρεύω την αδερφή μου. Τώρα εγώ ήθελα να την παντρέψω, αν και αυτή μας έχει παντρέψει, αλλά κάτι έλεγε ο παπάς ότι δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, προσπερνάω. Περάσαμε φανταστικά. Ειλικρινά εύχομαι στην Νικολίνα και στον Παναγιώτη μια ζωή όλο μέλι, να στάζει μέλι από παντού. Και θα κλείσω αυτό το vlog με έτσι ένα γρήγορο μονταζάκι από το γάμο. Τραβούσαμε το κινητό, έχω άπειρο υλικό για να τη στείλω, αλλά είναι τα πλάνα τα κάθετα, οπότε λίγο έτσι θα τα δείτε από το κινητό. Για το τέλος να σας πω ότι βγήκα λίγο εκτός προγράμματος, γιατί έτρεχα ως αν την τρελή. Τώρα αυτές τις μέρες θα ανεβούν λίγο διαφορετικά τα βίντεο, αλλά σίγουρα θα βγάλουμε πάλι 4-5 βίντεο για τον Ιούλιο. Ίσως το ένα να είναι πιο κοντά στο άλλο. Αυτά. Σας αφήνω με το γάμο. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.